Κατά τη διάρκεια του Θεσσαλονίκη Summit, μιλήσατε για κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν προκειμένου η οικονομία μας να κάνει ένα άλμα ανάπτυξης, να φύγουμε από τον αριθμό ανάπτυξης του 2% στο 4% και παραπάνω ενδεχομένως. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις και πόσο εύκολο είναι τελικά να πληρωθούν? Νομίζω είναι εφικτό. Δεν συμμερίζομαι τις απόψεις πολλών οικονομολόγων, οι οποίοι βλέποντας το παρελθόν, βλέποντας τα προηγούμενα 1-2 χρόνια, προεκτείνουν την ίδια κίνηση προς το μέλλον. Θεωρώ ότι χρειάζεται να κάνουμε αυτό το jump, αυτό το πήδημα, και αυτό θα γίνει μόνο με επενδύσεις. Το εξωτερικό περιβάλλον φυσικά είναι δύσκολο και δεν θα έρθει από τις εξαγωγές, πιθανόν να έρθει λίγο από τον τουρισμό, αλλά κυρίως από τις επενδύσεις. Αν μπορέσουμε και καταφέρουμε να τρέξουν κάποια μεγάλα έργα μέσα στο 2011, μέσα στο 2021, θεωρώ ότι μπορούμε να πιάσουμε το 3% και να το ξεπεράσουμε το 2022 με επενδύσεις που θα τρέχουν με 15-20% το χρόνο. Αυτό είναι βασικό. Το δεύτερο είναι να μην να επαγρυπνήσουμε και να συνεχίσουμε τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, τα πάντα, να απλοποιούμε, να προχωράμε, να κάνουμε αυτά που είναι λογικά και εμφανή ότι πρέπει να γίνονται. Και εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει τη σκληρή δουλειά που δείχνει ότι κάνει, όπως ξεκίνησε, είμαι αρκετά αισιόδοξος. Βέβαια, στην προσπάθεια αυτή δεν μπορεί αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί για πολλά χρόνια χωρίς τις τράπεζες να συμμετέχουν στο νέο δανεισμό. Έχουν ξεκινήσει να δανείζουν τα μεγάλα έργα κυρίως, έτσι, αυτό που λέμε structured finance. Θέλουμε να τις δούμε να προχωράνε και να δανείζουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύετε ότι είναι αυτό εφικτό μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια, ενώ παράλληλα προχωράει και τη διαδικασία των κόκκινων δανείων? Οι τράπεζες πραγματικά βρίσκονται σε μια εύθραυστη ισορροπία, διότι πρέπει να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πάρα πολύ. Ο στόχος είναι το μονοψήφιο ποσοστό για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος το 2022, το οποίο είναι επιτεύξιμο. Τις απελευθερώνει λίγο να επικεντρωθούν στην κερδοφορία τους. Βέβαια, για όλες τις τράπεζες, όχι μόνο τις ελληνικές, αλλά και τις ευρωπαϊκές, το θέμα της κερδοφορίας είναι κάτι που πονάει τα επόμενα 5 χρόνια, γιατί αντιμετωπίζουν απίστευτο ανταγωνισμό, κυρίως από τις μεγάλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Είδαμε, για παράδειγμα, μόλις σήμερα ή χθες, που η Google ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει στους πελάτες της και κατάθεση όψεως, που σημαίνει ότι μπαίνουν με το ένα πόδι στον τραπεζικό χώρο τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Αυτό θα το δούμε να εντείνεται. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό οι τράπεζες, αλλά και στην εποχή τη σημερινή που πρέπει να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να πάρουν περισσότερες προβλέψεις, πρέπει συγχρόνως και να επενδύσουν στη νέα τεχνολογία. Και αυτό είναι χρήμα, δεν είναι εύκολο. Συνολικά θεωρείτε ότι είσαστε αισιόδοξοι για τα επόμενα χρόνια? Είμαι αισιόδοξος, διότι τώρα, αν μιλάμε για την οικονομία, σίγουρα είμαι αισιόδοξος. Βλέπω ότι οι κυβερνώντες έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνουν, έτσι, χτίζουν αξιοπιστία. Αυτό φάνηκε και με τη μείωση των επιτοκίων, τη δραματική μείωση των επιτοκίων. Φαίνεται ότι προχωράνε πράγματα, προχωράνε διάφορες επενδύσεις. Εδώ στην Χαλκιδική, έτσι, προχώρησε η μεγάλη επένδυση με το χρυσό. Το ελληνικό προχωράει. Βλέπω ότι οι κυβερνώντες έχουν τους σωστούς στόχους και δουλεύουν σκληρά. Προσπαθούν να χτίσουν αξιοπιστία και στο εξωτερικό. Στο θέμα των τραπεζών, και εκεί, ξέρετε, οι τράπεζες ήταν πάντοτε εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Ήταν λίγο πολύ ο πρόδρομος των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Χτυπήθηκαν από την κρίση, έτσι, χτυπήθηκαν άσχημα από το γεγονός ότι είχαν δανείσει χρήματα και στο κράτος και στους ιδιώτες, και αυτοί οι δανεισόμενοι είχαν δυσκολίες αποπληρωμής. Έχουν όμως στελεχειακό δυναμικό πολύ δυνατό. Και οι εργαζόμενοι έχουν καταλάβει ότι πρέπει όλοι κινούνται, είναι στην ίδια βάρκα, και νομίζω έχουν βάλει στόχους
ελπίζω ότι θα τα καταφέρουν. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν.